Στο πρόσφατο Unpacked Event, η Samsung παρουσίασε τη νέα σειρά Galaxy S20 παράλληλα με το φουτουριστικό Galaxy Flip. Παρ' όλα αυτά, στο σημερινό βίντεο θα ασχοληθούμε με το πιο εντυπωσιακό και το πιο ισχυρό από αυτά τα τηλέφωνα και δεν είναι άλλο από το Galaxy S Ultra. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα μάθετε όσα πρέπει να γνωρίζετε για αυτήν τη συσκευή. Ας ξεκινήσουμε. Για αρχή, το Galaxy S Ultra έχει τεράστιες διαστάσεις οθόνης. Είναι στις 6,9 ίντσες, μεγαλύτερες από οποιαδήποτε προηγούμενη γενιά της σειράς Galaxy, ακόμα και της σειράς Note. Πέρυσι το Galaxy Note 10 Plus είχε 6,8 ίντσες διαγώνιο οθόνης. Έτσι λοιπόν έχουμε με μια τεράστια συσκευή η οποία έχει και τεράστιο φυσικό μέγεθος και βάρος που φτάνει στα 220 γραμμάρια. Και πέρα από το βάρος είναι και η πιο παχιά συσκευή που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Τόσο το S10 όσο και φέτος όλη η σειρά S20 είχαν πάχος ανάμεσα στα 7,8 με 7,9 χιλιοστά, ενώ με το S20 Ultra πήγαμε στα 8,8 λόγω φυσικά και της τεράστιας μπαταρίας των 5.000 mAh. Από εκεί και πέρα, όπως είναι αναμενόμενο, η οθόνη της Samsung και όπως μας συνηθίζει σε κάθε της ναυαρχίδα είναι η κορυφαία οθόνη που θα μπορούσε να βρει κανείς αυτή τη στιγμή σε smartphone. Έχει ανάλυση QHD+, φυσικά είναι Super AMOLED, έχει υποστήριξη για HDR10+, και έχει ρυθμό ανανέωσης στα 120 Hz. Παρ' όλα αυτά, ο συγκεκριμένος ρυθμός ανανέωσης είναι διαθέσιμος μόνο στην ανάλυση Full HD+. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να λειτουργούμε την συσκευή μας στην QHD ανάλυση, θα τη λειτουργούμε και στα 60 Hz. Πέρα λοιπόν από τα 120 Hz, ο ρυθμός διαβάσματος των αγγιγμάτων της οθόνης είναι στα 240 Hz. Και αν θυμάστε, στο προηγούμενο ακριβώς βίντεο σας είχα πει ότι το Xiaomi Mi 10 έχει ρυθμό ανανέωσης 90 Hz, ενώ ο ρυθμός διαβάσματος των αγγιγμάτων της οθόνης είναι στα 180. Έτσι λοιπόν, πάμε και εδώ πέρα από τα 120 στα 240. Διπλάσιος δηλαδή είναι ο ρυθμός ανάγνωσης των αγγιγμάτων σε σχέση με τον ρυθμό ανανέωσης της οθόνης. Πέρα όμως από τους αριθμούς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οποιοσδήποτε έχει πιάσει στα χέρια του τα τελευταία χρόνια κάποια ναυαρχίδα της Samsung, ξέρει ακριβώς πόσο εντυπωσιακή είναι αυτή η οθόνη. Και μάλιστα οι οθόνες που χρησιμοποιεί η Samsung είναι τόσο εντυπωσιακές που πολλές φορές όταν βγάζετε μια φωτογραφία, η αποτύπωσή της φαίνεται ακόμα καλύτερη από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι σε ένα από τα συγκριτικά κάμερας που είχα κάνει τα προηγούμενα χρόνια ανάμεσα, αν δεν κάνω λάθος, στο Xiaomi Mi 6 και το Galaxy Note 8, την ώρα που έπαιρνα live το βίντεο, σας έλεγα ότι η διαφορά στο βίντεο είναι μέρα με τη νύχτα. Αυτό όμως, καθώς η οθόνη του Note 8 έδειχνε τα πλάνα ακόμα πιο εντυπωσιακά. Όπως αποδείχτηκε όμως, τα πλάνα δεν είχαν αυτή τη διαφορά που φαινόταν από τις οθόνες. Γι' αυτό είναι αυτό που σας είπα, οι οθόνες των Samsung είναι τόσο εντυπωσιακές που τα πάντα φαίνονται καλύτερα σε αυτές. Πέρα από την οθόνη λοιπόν, το επίσης εντυπωσιακό, ίσως και ακόμα πιο εντυπωσιακό στοιχείο της συσκευής είναι η τετραπλή κάμερα στο πίσω μέρος. Καταρχήν, ο κύριος αισθήρας είναι στα 108 MP. 108 MP, αν θυμάστε, είχε και το Xiaomi Mi Note 10, όπως και τα πρόσφατα Mi 10 και Mi 10 Pro. Και παρόλο που ο αισθητήρας που χρησιμοποιεί και η Samsung αναπτύχθηκε από κοινού με την Xiaomi, ο συγκεκριμένος αισθητήρας των 108 MP δεν είναι ίδιος με αυτόν των συσκευών της Xiaomi. Αν θυμάστε καλά, το Xiaomi χρησιμοποιεί την τεχνολογία Pixel Binding 4:1, στην ουσία χονδρικά ενώνει 4 pixel σε ένα super pixel, με αποτέλεσμα να έχουμε καλύτερη ποιότητα εικόνας και λιγότερο θόρυβο, και ειδικά στις νυχτερινές λήψεις. Στην προκειμένη περίπτωση, η Samsung χρησιμοποιεί τη τεχνολογία Nona-Binding, που ποια είναι η διαφορά της? Η διαφορά της είναι ότι χρησιμοποιεί 9 μικρότερα pixel, τα οποία τα συνδυάζει σε ένα ultra pixel, με αποτέλεσμα να έχουμε ακόμα καλύτερη ποιότητα εικόνας και ακόμα λιγότερο θόρυβο στις νυχτερινές λήψεις. Οπότε μην ξεγελιέστε, δεν είναι η ίδια κύρια κάμερα που είδαμε και στο Xiaomi Mi 10. Πέρα από αυτό, έχουμε 48 MP περισκοπική κάμερα, τηλεφακό περισκοπικό, ο οποίος είναι στα 48 MP και χρησιμοποιεί την ίδια τεχνολογία Pixel Binding 4:1. 4 pixel σε ένα super pixel ενωμένα. Η περισκοπική αυτή κάμαρα λοιπόν μας προσφέρει δυνατότητα 10x υβριδικού zoom, όπως το αποκαλεί η Samsung, και 100x ψηφιακό zoom. Βέβαια στο 100% το αποτέλεσμα μην περιμένετε να είναι τίποτα άλλο από θόρυβο και pixel. Αλλά σύμφωνα με review έως το 20-30% το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό. Και κάτι ακόμα, το υβριδικό zoom των 10x, υβριδικό οπτικό zoom όπως το ονομάζει η Samsung, δεν είναι καθαρά οπτικό zoom. Οι δυνατότητες του περισκοπικού φακού είναι 4x. Το 4x είναι το πραγματικό, το native οπτικό zoom του φακού μας. Από εκεί και πέρα είναι συνδυασμός AI αλγορίθμου, ψηφιακής επεξεργασίας θα το λέγαμε, μαζί με το οπτικό zoom, και όλα αυτά γίνονται εν μέρη για λόγους marketing. Και φυσικά έχουμε και την ύπαρξη ultra wide κάμερας στα 12 MP, η οποία μας προσφέρει και δυνατότητα super steady video, την οποία είχαμε δει και στην προηγούμενη γενιά, και μας προσφέρει πάρα πολύ σταθερό βίντεο. Βέβαια, αν είχατε δει και το συγκριτικό κάμερας που είχα κάνει ανάμεσα στο Galaxy S10 και το Mi Note 10 της Xiaomi, θα είχατε παρατηρήσει πόσο καλή δουλειά κάνει η Samsung με τη σταθεροποίηση του βίντεο. Και μου είναι πολύ δύσκολο να φανταστώ πόσο πιο σταθερό μπορεί να γίνει το βίντεο. Και ο τέταρτος αισθητήρας είναι απλά ένας αισθητήρας βάθους TOF 3D, ο οποίος μας βοηθάει στο Portrait Mode. Και στο μπροστινό μέρος έχουμε την selfie κάμερα των 40 MP, η οποία επίσης χρησιμοποιεί τη τεχνολογία Pixel Binding 4:1 και βρίσκεται σε μία οπή στο πάνω μέρος της οθόνης, ακριβώς στη μέση, θυμίζοντάς μου πραγματικά το σημάδι που βάζουν εδώ πέρα οι Ινδοί για θρησκευτικούς λόγους, το λεγόμενο τιλάκ. Και θα προτιμούσα να ήταν όπως την προηγούμενη γενιά, στην δεξιά πλευρά, στη δεξιά γωνία της οθόνης. Μια πολύ ενδιαφέρουσα λειτουργία που μας προσφέρει η Samsung στη νέα συσκευή είναι η λεγόμενη single take, κατά την οποία μπορούμε να κάνουμε λήψη από όλες τις κάμερες ταυτόχρονα σε διάφορα mode. Μπορεί να μας επιτρέψει την λήψη τουλάχιστον 2 βίντεο και ως 4 βίντεο ταυτόχρονα και 11 διαφορετικών φωτογραφιών. Και θα μου πείτε, καλά, πώς γίνεται να κάνει λήψη 4 βίντεο και 11 φωτογραφιών από τη στιγμή που έχουμε 4 κάμερες μαζί με την selfie. Αυτό καθώς θα χρησιμοποιήσει διάφορες λειτουργίες, όπως μπορεί να πάρει zoom με 2x, με 4x, μεγαλύτερο zoom, ultra wide, portrait mode, με κάποιο φίλτρο όπως ασπρόμαυρη λειτουργία. Και έτσι λοιπόν έχουμε αυτήν την ωραία λειτουργία. Αν και η καταγραφή του βίντεο είναι για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα δευτερολέπτων και δεν είναι όπως στην περίπτωση των iPhone 11 που μπορούμε να έχουμε preview της λήψης από τις διαφορετικές κάμερες και να κάνουμε λήψη μεγαλύτερης διάρκειας βίντεο από όποιες κάμερες θέλουμε. Και επίσης έχουμε και τη δυνατότητα καταγραφής βίντεο σε 8K στα 24 fps. Τελειώσαμε και με το κομμάτι των καμερών. Το επόμενο κομμάτι, παιδιά, είναι επιδόσεις. Φυσικά το Galaxy S20 Ultra εξοπλίζεται είτε με τον Snapdragon 865 για την αγορά της Βόρειας Αμερικής, είτε με τον Exynos 990, αν τον προφέρω σωστά. Και βέβαια, όπως τα τελευταία 2 χρόνια, ο Snapdragon, το chipset που χρησιμοποιείται στην Βόρεια Αμερική, είναι πιο ισχυρό από το αντίστοιχο που θα μας έρθει εδώ στην Ευρώπη, και θα ήθελα να χρησιμοποιεί η Samsung σε όλο τον κόσμο το ίδιο chipset. Δεν βρίσκω λόγο να χρησιμοποιεί διαφορετικά chipset, και μάλιστα κάποτε ο Exynos που χρησιμοποιούσε η Samsung μέχρι το S7 Edge που είχα σαν προσωπική συσκευή εγώ ήταν πιο δυνατό σε σχέση με τον αντίστοιχο Snapdragon, και κάποιοι διάσημοι tech YouTubers στην Αμερική διαμαρτυρόντουσαν καθώς χρησιμοποιείται πιο αδύναμο chipset στην αγορά τους, και ακόμα και το κουτί, η συσκευασία της συσκευής ήταν πιο φθηνιάρικη σε σχέση με εμάς που είχε μαγνητικό κούμπομα και ήταν πραγματικά πολύ όμορφη. Τι γίνεται όμως τώρα? Παρόλο που έχουμε πιο αδύναμο chipset, μην φανταστείτε ότι θα είναι οι διαφορές πολύ σημαντικές. Αυτό που διαφέρει όμως είναι οι αναβαθμίσεις. Στην Βόρεια Αμερική ακόμα γκρινιάζουν οι κάτοχοι S10 με Snapdragon, καθώς οι αναβαθμίσεις έρχονται πιο αργά σε σχέση με εμάς που έχουμε συσκευές της με Exynos. Οπότε να το έχετε και αυτό στα υπόψη. Έχουμε ένα αρνητικό, έχουμε και ένα θετικό. Και ένα ακόμα πολύ μεγάλο step up που έγινε φέτος είναι ότι η συσκευή μας ξεκινάει από τα 12 GB RAM και φτάνει ως τα 16. Φανταστείτε το αυτό, smartphone με 12 ή 16 GB RAM. Δεν μπορώ να φανταστώ το λόγο να έχει μια συσκευή τόση μεγάλη χωρητικότητα RAM, και όμως η Samsung επέλεξε να προχωρήσει σε αυτήν τη δυνατότητα. Και κάτι που επίσης εκτιμώ πάρα πολύ από τη Samsung, παρόλο που ξεκινάει από πολύ μεγάλη χωρητικότητα η συσκευή μας, οι βασικές εκδόσεις της, μας δίνει και δυνατότητα για επέκταση με κάρτα μνήμης. Μία χρονιά μόνο με τον Galaxy S6 είχε κάνει το λάθος να αφαιρέσει το slot της κάρτας μνήμης. Όλοι οι φαν την είχαμε κράξει και από τότε συνεχίζει στις ναυαρχίδες της να μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Αυτό που δεν θα βρείτε όμως είναι η ύπαρξη audio jack. Αρκετοί είναι χρήστες οι οποίοι θέλουν να υπάρχει υποστήριξη για audio jack, θέλουν την θύερα ήχου jack. Βέβαια στους περισσότερους πιθανόν δεν ενοχλεί πλέον η απουσία της, γιατί πέρα από τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε κάποιον αντάπτορα, πλέον τα σύρματα ακουστικά έχουν γίνει mainstream τεχνολογία, είναι πάνθυνα, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιεί κάποιος ενσύρματο ακουστικό που να μπλέκεται από εδώ, ειδικά στην οδήγηση δεν βολεύει. Οπότε για μένα προσωπικά για μένα, δεν σημαίνει ότι είναι και για σας, δεν το θεωρώ καν μειονέκτημα. Φυσικά η συσκευή μας έχει και πιστοποίηση IP68, έχει αντοχή σε νερό και σκόνη, αναμενόμενο, έχει στερεοφωνικά ηχεία και έχει μια τεράστια μπαταρία, 5.000 mAh, το ανέφερα και πιο πριν, γι' αυτό έχουμε και τα 8,8 χιλιοστά πάχους. Έχουμε δυνατότητα ενσύρματης ταχυφόρτισης 45W, η οποία μπορεί να φορτίσει το 100% της συσκευής μας σε μόλις 58 λεπτά. Φυσικά έχουμε και δυνατότητα για σύρματη φόρτιση και έχουμε και 9W αντίστροφη φόρτιση. Και τώρα παιδιά πάμε στις τιμές. Εδώ είναι το κομματάκι που πονάει. Το Galaxy S Ultra θα έρθει στην ελληνική αγορά στα 1.399 ευρώ και πραγματικά είναι πανάκριβη συσκευή. Είναι συσκευή την οποία λίγοι από εμάς θα μπορέσουν να αποκτήσουν. Τα μικρότερα αδερφάκια τους, το Galaxy S20 Plus κοστίζει 1.039 ευρώ και 939 το S20 αν δεν κάνω λάθος. Πιο προσιτές επιλογές, όχι φθηνές βέβαια. Σίγουρα όσοι μπορούν, έχουν δυνατότητα, θα την αποκτήσουν τώρα. Οι περισσότεροι θα περιμένουμε 3, 4, 5 μήνες να δούμε πού θα κοιμαθεί η τιμή, να δούμε και τον ανταγωνισμό. Μην ξεχνάμε ότι έρχεται P40 Pro. Θα δούμε τώρα το νέο OnePlus 8 Pro. Φυσικά δεν αναμένουμε από τον OnePlus να χτυπήσει το Galaxy S20 Ultra φυσικά. Οι πιο προσιτές επιλογές, όπως είπαμε, είναι το S20, S20 Plus, και σίγουρα κάποια στιγμή θα τα δούμε εκεί πέρα κοντά στα 6 κατοστάρικα. Από εκεί και πέρα φυσικά είναι μια συσκευή για λίγους από πολλές απόψεις. Μπορεί να είναι εξαιρετική στις επιδόσεις, να έχει τέλειες φοβερές κάμερες κτλ. Παρ' όλα αυτά είναι μια συσκευή που είναι τεράστια και δεν είναι για τον καθένα. 6,9 ίντσες δεν μπορεί να τη χειριστεί ο καθένας. Εγώ προσωπικά δεν θα την επέλεγα καθαρά λόγω μεγέθους. Επίσης ένα ακόμα κομμάτι είναι το κομμάτι της αισθητικής. Η πίσω κάμερα και προεξέχει πάρα πολύ και είναι λες και κόλλησε Samsung ένα πλακάκι και το βάλε, και βάλε τις κάμερες εκεί πέρα. Είναι νομίζω το χειρότερο, είναι το πιο άσχημο Samsung της σειράς Galaxy S που θυμάμαι. Δεν νομίζω να υπάρχει πιο άσχημο Samsung και απορώ για το τι κάναν οι σχεδιαστές της Samsung για το design του S20 Ultra. Ένα άλλο κομμάτι είναι οι επιδόσεις της κάμερας. Αυτή τη στιγμή κορυφαίο smartphone στη λίστα του DxOMark είναι το Xiaomi Mi 10 Pro. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι το DxOMark δεν έχει ήδη τη βαθμολογία για το Galaxy S20 Ultra. Το DxOMark το θεωρώ απόλυτα αξιόπιστο, είναι μεγάλη κουβέντα, υπάρχει πολλή παραφιλολογία από τους χρήστες και σχόλια που λένε ότι είναι στημένο, πληρώνεται από τις εταιρείες. Λες και αν πλήρωνε η Xiaomi το DxOMark, δεν θα βγει η Samsung ή η Apple να πει ότι δεν είναι αξιόπιστο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, παιδιά. Αυτό που ισχύει είναι ότι οι εταιρείες δίνουν εντολή πότε θα διατεθεί το σκορ τους. Δηλαδή, σίγουρα υπάρχει μια συμφωνία αυτή τη στιγμή να αφήσουν το Xiaomi κάποιο διάστημα να είναι πρώτο και όταν το επιλέξει η Samsung θα δημοσιευτεί το σκορ και ξαφνικά θα δούμε ότι πλέον είναι το νούμερο 1 φωτογραφικό τηλέφωνο. Το ίδιο είχε κάνει πέρυσι και η Huawei. Παρόλο που είχε κυκλοφορήσει ανώτερη συσκευή, είχε αφήσει τη σειρά P20 να είναι στην κορυφή της λίστας και όταν θα έβγαινε κάποια άλλη συσκευή, τότε θα αποφάσιζαν να ρίξουν την δικιά τους, το δικό τους σκορ για να πάει ξανά η εταιρεία στην κορυφή της λίστας. Αυτά είναι τα παιχνίδια που παίζονται με το DxOMark και όχι τόσο με τις βαθμολογίες. Αυτά λοιπόν από μένα, παιδιά. Ίσως πιθανόν ήθελα να σας πω και κάποια άλλα πραγματάκια, μου διαφεύγουν αυτή τη στιγμή. Όπως και να έχει, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο μου, να το βρήκατε ενημερωτικό και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Και φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.